Μία θαυμαστή ιστορία από το γεροντικό. Πώς ένας μοναχός κατάφερε να βγάλει την μητέρα του από την κόλαση. Ο επίσκοπος Κύρου Θεοδόρητος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, διηγείται πως μία φορά τον επισκέφθηκε ένας μοναχός, που ερχόταν από πολύ μακριά. Τον έβαλε να ξεκουραστεί και να φάει. Όταν έτρωγε ο μοναχός, παρατήρησε ο επίσκοπο ότι ο μοναχός χρησιμοποιούσε μόνο το αριστερό του χέρι και το δεξί του ήταν τυλιγμένο με ένα παλιόρασο. Ο επίσκοπος τον ρώτησε όχι από περιέργεια, αλλά από ενδιαφέρον, γιατί είναι τυλιγμένο το χέρι του και μάλιστα με ένα παλιόρασο τριμμένο, ενώ εφαίνεται από την όλη ενδυμασία του ότι δεν ήταν μοναχός ρακένδητος. Μάλιστα θέλησε να το τραβήξει για να δει όπως υποψιαζόταν αν υπήρχε κάποια πληγή στο χέρι του μοναχού, αλλά αυτός δεν τον άφησε και το σκέπασε γρήγορα, διότι άρχισε να βγαίνει αφόρητη δυσοσμία. Και ο μοναχός διηγήθηκε τα εξής στον επίσκοπο. «Σεβασμιότατε, εγώ είχα μία μητέρα πολύ όμορφη, πάγκαλη, η οποία δυστυχώς από πολύ νωρίς, αφότου χείρεψε, παρασύρθηκε στον κακό το δρόμο, και έγινε πόρνη. Λόγω δε της μεγάλης ωραιότητος που είχε, απέκτησε πολύ μεγάλη πελατεία και έγινε πολύ πλούσια. Και έτσι εγώ μεγάλωσα μέσα στη χλειδή και τα πλούτη. Όταν όμως μεγάλωσα και άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται, βδελισόμενος αυτήν την κατάσταση της μητέρας μου, απομακρύνθηκα για ένα διάστημα από κοντά της και πήγα σε ένα μοναστήρι». Πληροφορήθηκα όμως κάποια στιγμή ότι η μητέρα μου ευνηδίως πέθανε και όλη η τεράστια εκείνη περιουσία την οποία είχε αποκτήσει από την αμαρτία ήταν πλέον δική μου. Πήγα λοιπόν στο σπίτι και την περιουσία αυτή την μοίρασα όλη μέχρι και τις τελευταίες δραχμής στους φτωχούς και έφυγα ξανά για την έρημο προσευχόμενος για την σωτηρία της μητέρας μου βέβαια και για τον πατέρα μου, ο οποίος είχε κοιμηθεί όταν εγώ ήμουν μωρό. Πάντα προσευχόμουν όμως στο Θεό, ως μοναχός που είμαι, να με πληροφορήσει εάν οι ελεημοσύνες που δόθηκαν σε όλα τα τότε γνωστά μοναστήρια, για να προσευχηθούν για την ψυχή της μητέρας μου και να κάνουν πολλά σαράντα εάν έπιασαν τόπο. Επήγα λοιπόν στα Ιεροσόλυμα μετά από ένα χρόνο, και διηγήθηκα στον τότε Πατριάρχη το όλο γεγονός και εκείνος μου είπε «Πολύ καλά έκανες βέβαια και μοίρασες όλη αυτήν την περιουσία στους φτωχού και έδωσες στα μοναστήρια για να γίνονται λειτουργίες στο όνομα της μητέρας σου. Αλλά για τις πληροφορίες που μου ζητάς να μάθεις, το που βρίσκεται η ψυχή της μητέρας σου, εγώ δεν είμαι άξιος να σου απαντήσω». Ούτε όμως εδώ στα Ιεροσόλυμα και στα περίχωρα υπάρχει κάποιος προορατικός γέροντας που να μπορεί να σε πληροφορήσει για μια τέτοια αποκάλυψη. Παίρνοντας λοιπόν την ευχή του Πατριάρχου, πήγα στις σκήτες της Θηβαίδος της Αιγύπτου. Εκεί πράγματι γνώρισα πατέρες και ασκητές πολλούς, που μου υπέδειξαν έναν γέροντα, πολύ βαθιά στην έρημο, ικανό να με βοηθήσει. Και έτσι με έναν ντορβά στον νόμο και με λίγο νερό και ψωμί ξεκίνησα οδηπορώντας για να βρω τον γέροντα αυτόν. Μου είπαν οι πατέρες ότι στην πρώτη σπηλιά που θα συναντήσεις εκεί θα τον βρεις. Και πράγματι ύστερα από οδηπορία τριάντα ημερών βρήκα τη σπηλιά και τον Άγιο εκείνο άνθρωπο, ο οποίος βγήκε στην είσοδο της σπηλιάς και με υποδέχθηκε. Εκεί έπεσα στα πόδια του, του έβαλα μετάνια και με δάκρυα στα μάτια του ανέφερα τη ζωή της μητέρας μου και ποιες ήταν οι ενέργειές μου για την σωτηρία της ψυχής της με τις ελεημοσύνες και τα σαρανταλίτουργα που έκανα. «Παιδί μου», λέει, «αυτό που ζητάς να μάθεις από μένα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά όμως αφού έκανες τόσο μεγάλο κόπο και τόσο μεγάλη πορεία 30 ημερών για να φτάσεις μέχρι εδώ, θα παρακαλέσουμε τον Θεό και οι δυο μας να μας πει πού βρίσκεται η ψυχή της μητέρας σου». Βγήκε λοιπόν έξω στην πόρτα της σπηλιά, πήρε μία πετρούλα και έκανε έναν κύκλο, ο Άγιος Ασκητής, και μου είπε «Σ' αυτόν τον κύκλο μέσα έλα και στάσου όρθιος και θα μείνεις εδώ όρθιος χωρίς να καθίσεις επτά ημέρες». Ούτε θα φας, ούτε θα πιείς, ούτε θα κουνηθείς. Επτά ημέρες και επτά νύχτες όρθιος και ακίνητος διαρκώς θα προσεύχεσαι να ελεήσει ο Θεός να μας φωτίσει και να μας αποκαλύψει την κατάσταση της ψυχής της μητέρας σου. Θα παρακαλεί τον Θεό συνεχώς με δάκρυα, τα οποία κάθε μέρα θα πρέπει να γίνονται και πιο πολλά. Θα κάνω και εγώ ακριβώς το ίδιο μέσα στη σπηλιά. Και πράγματι λοιπόν έγινε αυτό όπως ακριβώς το είπε ο Άγιος εκείνος γέροντας και φημισμένος ασκητής. Όταν έφτασε λοιπόν η νύχτα της εβδόμης ημέρας, αρπάχθηκε ο νους του μοναχού στον ουρανό και με έκσταση είδε τα φοβερά της βασιλείας του Θεού και ότι ο Θεός είναι παρόν και στην κόλαση και στον παράδεισο. Στον παράδεισο όμως χαίρονται και στην κόλαση πονούν. Είδε λοιπόν στην αριστερή του πλευρά μία φοβερή λίμνη, έναν βόρβορο γεμάτο από ακαθαρσίες, λάσπη και ανυπόφορη δισοδία, ένα φοβερό μείγμα που έβραζε και κόχλαζε. Μέσα σε αυτήν την φοβερή λίμνη, την κεωμένη του πυρός, όπως μας αναφέρει και η αποκάλυψή, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είδε ο μοναχός να ανεβοκατεβαίνουν οι ψυχές πότε να βυθίζονται μέσα σε αυτήν και πότε να ανεβαίνουν ψηλά, να ανέρχονται λίγο σαν να παίρνουν μια ανάσα και ξανά πάλι μέσα και ξανά πάλι έξω χωρίς τελειωμό. Είχε την αίσθηση ότι όπως ακριβώς βράζει κανείς τα φασόλια ή τα ρεβίθια και με τον βρασμό ανεβοκατεβαίνουν αυτά, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έβλεπε και τις δυστυχισμένε αυτές υπάρξει να ανεβοκατεβαίνουν. Κάποια στιγμή λοιπόν ανεγνώρισε και την μητέρα του, της οποίας είδε το κεφάλι. Ανεγνώρισε και αυτή τον ιό τη που ευρίσκεται στην άκρη της λίμνης και φώναξε η μητέρα «Παιδί μου έλεος, βοήθεια» και ξαναβυθίστηκε πάλι μέσα και ξαναβγήκε πάλι, ξαναφάνηκε μέχρι την μέση τώρα και ξαναφωνάζει πάλι «Έλεος, έλεος, βοήθεια, βοήθεια, παιδί μου βοήθησέ με, καίγομαι, πνίγομαι, βασανίζομαι και υποφέρω». Και ξανά πάλι βυθίστηκε και ξαναβγήκε για τρίτη φορά. «Και τόσος ήταν ο πόνος μου», λέει ο μοναχός, «τόση ήταν η οδύνη μου και τόση η λαχτάρα μου, που την ώρα που βυθιζόταν, βούτηξα το χέρι μου μέσα» την άρπαξα από τα μαλλιά με πολλή βία και την τράβηξα έξω και δίπλα μου βλέπω μία ωραιοτάτη χρυσή κολυμβήθρα από κάποιο σημείο της, από ένα βράχο που δεν ήταν ακριβώς και βράχος δεν γνωρίζω τι ακριβώς ήταν έτρεχε γάργαρο νερό και γέμιζε αυτήν την κολυμβίθρα χωρίς να γεμίζει και χωρίς να αδειάζει ποτέ και πήρα την μητέρα μου και την έβαλα μέσα σε αυτήν την κολυμβήθρα και πλήθηκε και καθαρίστηκε και έγινε κατά λευκή σαν το χιόνι. Την έβγαλα κατόπιν από την κολυμβήθρα και εκεί κάποιοι νέοι στα ολόλευκα ντυμένοι έδωσαν λευκά ρούχα, τυλίχθηκε με αυτά και εντάχθηκε μέσα στον χορό των Αγίων». Και εκείνη ανάμεσα στους φωτεινοτάτους εκείνους νέους του ολόλαμπρους που χαίρονταν μέσα στην χαρά της Βασιλείας του Θεού, με ευχαριστούσε συνεχώς και αδιαλείπτος, μέχρι που ξαναήλθα στον εαυτό μου και βρέθηκα το πρωί που τελείωνε η έβδομη ημέρα να είμαι έξω εκεί μέσα στον κύκλο, παρακαλώντας θερμά για την κατάσταση της ψυχής της μητέρας μου και βεβαίως ύστερα να ευγνωμονώ τον Θεό συνεχώς». Όταν ο Άγιος Ασκητής με ρώτησε «Τι είδες παιδί μου αυτό το βράδυ» και του διηγήθηκα όλα αυτά που είδα και βεβαίως αναλύθηκα σε λιγμούς και σε ευχαριστίες προς τον Θεό και Σωτήρα μας για την άπειρη ευσπλαχνία Του και τον ευχαρίστησα που έβγαλε την ψυχή της μητέρας μου από τον Άδη. Το χέρι μου όμως που βούτηξε μέσα σε αυτήν την φοβερή, κατακαιωμένη λίμνη του πυρός, την βρωμερή και δυσοδή και μάλιστα μέχρι τον αγκώνα ήταν όχι μόνο καμένο διότι και ήταν εκείνη η λίμνη αλλά και ανέβηε μία απέσια δυσοδία. «Πάτερ μου, λέω, στον Άγιο εκείνο γέροντα και ασκητή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε κάτι και θεράπευσε το χέρι μου». Και εκείνος μου είπε «Όχι, μέχρι που να πεθάνεις θα το δείχνεις». Είναι η απόδειξη για το πόση δύναμη έχει η Θεία Λειτουργία, τα Μνημόσυνα, τα Τρισάγια, οι προσευχές με το κομποσχήνι και οι ελεημοσύνες που γίνονται για την ανάπαυση ενός και κοιμημένου. Και σχίζει το ράσο του ο μεγάλος εκείνος ασκητής και γέροντας και μου λέει τι το, ο τόπος τώρα θα ευωδιάζει και για εκείνους που αμφιβάλλουν θα το ξετυλίγεις για να αποδεικνύεις την αλήθεια της ιστορίας της ψυχής της μητέρας σου. «Σεβασμιότατε», λέει τώρα στον επίσκοπο Θεοδόρητο, «το τραβήξατε το ράσο λίγο, τώρα δείτε το ολόκληρο». Και ξετύλιξε ολόκληρο το χέρι του και ο δεσπότης δεν άντεξε την δυσοδία και βγήκε από το δωμάτιο. Τόσο φοβερή ήταν η δυσοσμία». Το ράσο όμως εκείνου του και χαριτωμένου γέροντος ήταν ράσο αγιασμένο, γι' αυτό είχε και τόση ευωδία. Αυτή ήταν η ιστορία μιας ψυχής που βγήκε από την κόλαση με τα τρισάγια, τα μνημόσυνα, τις προσευχές και με τις ελεημοσύνες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια όλα αυτά για τις ψυχές όσων έχουν φύγει από κοντά μας και τα τελετουργικά τρισάγια σαρανταλίτουργα κλπ αλλά και οι ελεημοσύνες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη να βγάλουν ψυχές από την κόλαση. Τα πάντα βεβαίως γίνονται κατά παραχώρηση Θεού. Τις ώρες που προσευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και τις ώρες που επιτελούνται τα μνημόσυνα κατά σαρανταλίτουργα οι ψυχές όσον βρίσκονται στην κόλαση Εκείνη την ώρα παίρνουν λίγη ξεκούραση από τα βάσανα, λίγη ευχαρίστηση. Και οι ψυχές όσων βρίσκονται στον παράδεισο, τις ευχές αυτές και τις προσευχές και τα τρισάγια μνημόσυνα κλπ, ο Χριστός τα μετατρέπει σε στεφάνια δόξης.